ύστερα από τέσσερις εβδομάδες θα συνεχίσουμε απόψε από το βιβλίο της Αποκάλυψης που έχουμε μείνει και θα συνεχίσουμε από το γιώτα βήτα κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης και θα διαβάσω απόψε από τα χωρία από το 5 από το πέντε αυίο, και εδώ θύ εις αυτόν στόμα λαλούν μεγάλα βλασφημίας θα για τα γάμα sorry, συγγνώμη από το 7 χωρίο του, του κεφαλαίου αυτού και έγινε πόλεμος εν το ουρανό ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού και δεν υπερίσχυσαν ούτε έβρεθη πλέον τόπος αυτόν εν το ουρανό και ρήφθη ο δράκον ο μέγας ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς ο πλανών την οικουμένη όλη, ερήφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν με αυτού. Και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού διότι κατερρύφθη ο κατηγορών ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Και δεν ηγάπησαν την ψυχή αυτόν μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεσθε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν ουέ εις τους κατοικούντας στην γη και την θάλασσα, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχουν θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρό έχει. Κι είδε ο δράκον ότι ερήφθη στη γη, εδίωξε τη γυναίκα ή της τον άρενα και δόθησαν η γυναίκα δύο πτέρυγα του, του, μεγάλου για να πετά εις την έρημον εις τον τόπο αυτής όπου τρέφει, τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ήμισι καιρού από προσώπου του Όφεως. ο Όφης ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού είδωρος ποταμών, δια να κάμει, να σύρει αυτήν ο ποταμός. Και βοήθησε η γη τη γυναίκα και ένιξε η γη το στόμα αυτής και κατάπιε τον ποταμόν τον οποίον έριψε ο δράκον ο δράκος εκ του στόματος αυτού και οργίστη ο δράκων κατά της γυναικός και πήγαινε να κάνει πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής. Τους φυλάτοντες τα συντολά του Θεού και έχοντας την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Όπως είχαμε πει αγαπητοί, οι, αποκαλύψει δεν είναι μια εξιστόρηση διαρκή των γεγονότων. Αλλά όπως είδαμε το πρώτο κεφάλαιο μας δίνει για ποιος έδωσε την αποκάλυψη πόσο δοξασμένος ήταν εκείνος και πόσο ευλογία παίρνουμε εμείς που τη μελετάμε και την καταλαβαίνουμε. Επίσης συνεχίζει στο δεύτερο μέρος της την εξιστόρηση της Εκκλησίας που απέκτησε ο Χριστός. Από την Εκκλησία της Φιλαδελφίας που ήταν η πρώτη Εκκλησία μέχρι την Εκκλησία της Λαοδικίας συγγνώμη, η εκκλησία της Εφέσου που ήταν η πρώτη εκκλησία μέχρι την εκκλησία της Λαοδικίας που είναι η εκκλησία της εποχής μας. Κατά συνέπεια σε όλη αυτή την εξιστόρηση προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε όλα τα σημεία που φανέρωναν πως η Εκκλησία προχωρούσε και παρήκμαζε. Επίσης στο Δελτακεφάλαιο μας μιλάει εκεί όπως είχαμε δει για την αρπαγή της Εκκλησίας, για την αναχώρηση της Εκκλησίας από τη γη, τη μεγάλη γιορτή που γίνεται στον ουρανό, τη μεγάλη υποδοχή και την μισθαποδοσία των Αγίων του Θεού. Και κατόπιν αρχίζει να μας εξιστορεί τι έγινε μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Με το άνοιγμα των σφραγίδων, με το άνοιγμα με τις σάλπιγγες που, που χτυπήσανε και όλα τα αποτελέσματα που ήρθαν στη γη. Και εδώ τελείωσαν μέχρι το γιώτα κεφάλαιο όταν είδαμε εκείνο το θαυμάσιο πρόσωπο το οποίο καθότανε με τον απόδη στη θάλασσα και μετάλλον στην ξηρά και ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και διακήρυξε ότι δεν είναι έτη καιρός. Είδαμε εκεί το κλείσιμο της χάρης του Θεού. Και έτσι λοιπόν προχωρούμε τώρα στο Ιώτα προχωρήσαμε και αλλάζει η ιστορία, ξανά αρχίζει από την αρχή. Μας παρουσιάζει τον Ισραήλ μέσω του οποίου ο Θεός ανακοίνωσε ότι θα έρχονταν ο Χριστός την προσπάθεια που έκανε ο διάβολος να ματαιώσει αυτό το έργο και τελικά νικημένος φτάνουμε στο σημείο που θα συνεχίσει στο ΙΒ κεφάλαιο που παρουσιάζει αφήνει το Ισραήλ αν και μέσα στα επόμενα μένει για να μας παρουσιάσει την ιστορία του διαβόλου. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αγαπητοί. Από εκείνη την ερώτηση που κάνει στο βιβλίο του Ισαΐα και ρωτάει «Πώς έπεσες ε, φόρε άγγελε της αυγής, πώς κατάντησες να γίνεις έτσι» και το συνέδεσα με εκείνο το εδάφιο που λέει στον Ιάκωβο ότι η μεγαλύτερη αιτία που φέρνει την πτώση συνέχεια την αμαρτία, την αμαρτία και το θάνατο είναι η επιθυμία τι επιθυμίες που γεννιόνται μέσα στον άνθρωπο και η επιθυμία που γεννήθηκε στον εωσφόρο που ήθελε να ανεβεί και να είναι σε με τον Θεό, να το ξαστεί όπως ο Θεός, να τον προσκυνάνε όπως προσκυνούν τον Θεό. Και αυτή η επιθυμία όταν μπήκε σε εφαρμογή τότε έφερε αυτή την κατάσταση την ανώμαλη μέσα στην οποία ζούμε. Και εδώ στο ΙΒ κεφάλαιο είχα πει την περασμένη φορά ότι είναι το κεφάλαιο των μεγάλων σημείων. Και το πρώτο σημείο που είδαμε ήταν η γυναίκα, η έγκυος, της οποίας ο δράκος ήθελε να φάει το παιδί της. Το δεύτερο σημείο είναι ο μέγας δράκος, ο κόκκινος, ο οποίος αγαπητοί δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά πώς θα καταστρέψει. Και μείναμε την τελευταία Τετάρτη σε αυτό το σημείο του πολέμου που έκανε ο Μιχαήλ στον ουρανό. Δεν τον είδαμε, δεν τον αντιληφθήκαμε, αν και έπρεπε να τον διακρίνουμε, γιατί αρχίσανε καινούργια πράγματα. Στη γη και καθώς αυτός αγαπητοί νικήθηκε και ρίχθηκε στη γη άρχισε μια καινούρια κατάσταση στη γη και ο λόγος του Θεού λέγει ότι είναι αλίμονο στους ανθρώπους της γης και στη θάλασσα. Αλλά αγαπητοί, Ποιος είναι αυτός ο Μιχαήλ δεν είπαμε τίποτα και ο Λόγος του Θεού μας λέει εκεί στην επιστολή του Ιούδα στο εννέα χωριό ότι ήταν ο Αρχάγγελος των δυνάμεων του Θεού και ήταν εκείνος αγαπητοί που υπερασπιζότανε τη μεγαλειότητα, τη δόξα και ήταν υπάκουος στον Θεόν. Και ο Ιούδας μας παρουσιάζει την πρώτη του δράση, τη δράση του όταν τον παρουσιάζει για τον χάγκελο λέγει ότι ο, ο διάβολος πάλευε με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ για το σώμα του Μωυσή. Ο διάβολος πάντοτε ήθελε να σπρώχνει τον άνθρωπο στην ειδωλολατρεία. Δεν πειράζει τι ήταν το είδωλο. Παλιά προσκυνάγανε είδωλα που φτιάνανε με μάρμαρο, με χρυσό, με ξύλο Σήμερα προσκυνάνε οι άνθρωποι το χρήμα, το πλούτο, τη δόξα και δίδονται με όλη του την αφοσίωση στην επιτυχία και στην απόκτηση αυτών των πραγμάτων. Και όσο του τραβάει μέσα σε αυτό, οι άνθρωποι αγαπητοί ξεχνάνε το Θεό ξεχνάνε την αλήθεια του Θεού. Ξεχνάνε ότι από αυτόν τον κόσμο ήρθανε περαστικοί και θα φύγουν. Και δεν έχουν να πάρουν τίποτα μαζί τους καθώς έλεγε ο Ιώβ γυμνός ήρθα στον κόσμο, γυμνός και θα φύγω από τον κόσμο. Έχουν γυρίσει την πλάτη του των θεών και είχαμε μιλήσει για διάφορες <coughs> στατιστικές για διάφορα ψωμετρήσεις που, που κάνανε και είδαμε πόσοι άνθρωποι φεύγουν από τον θεό. Ο Μιχαήλ λοιπόν ήταν ο αρχάγγελος του θεού. Εκείνος ο οποίος προείστατο σε όλους τους αγγέλους. Και αυτός αγαπητοί μας λέγει εδώ στο εδάφιο 7 και 8 που διαβάσαμε απόψε ότι πολέμησε με το διάβολο. Είδαμε προηγουμένως ότι αρκετά χρόνια και καιρούς έφερε και προσπαθούσε να καταστρέψει την Εκκλησία του Χριστού. Και φέραμε σαν παράδειγμα αυτό του Ιώβ. Είδαμε ότι ο διάβολος πήγαινε, παρουσιαζόταν στον Θεό και δεν έκανε τίποτε άλλο να κατηγορεί. Επίσης τον είδαμε αγαπητοί και μας το είπε και ο Κύριός μας ότι ο εχθρό μας μας κατηγορεί και σε αυτό το κεφάλαιο βρίσκεται αγαπητοί αυτή η μεγάλη δοξολογία που κάνουνε η εκκλησία του Χριστού και οι άγγελοι και όλοι γιατί ο διάβολος δεν θα μπορέσει να ξαναπάει στην παρουσία του Θεού. Ο Μιχαήλ λοιπόν ο Αρχάγγελος με, μαζί με τις δυνάμεις του τον έριξε στη γη. Αγαπητοί, στο εδάφιο 9 λέγει ο Λόγος του Θεού που διαβάσαμε τα εξής «Και ερήφθη ο δράκον ο Μέγας» ο όπις ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερήφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν με τα Αγαπητοί, ερήφθηκε στη γη. Ο, στην πρώτη φορά όταν έκανε τη Μεγάλη Επανάσταση, και παρέσυρε το ένα τρίτο των αγγέλων μας λέγει ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί άλλο ρήμα ότι ο σατανάς, ο όφης ο οποίος αποστάτησε από τον Θεό και τους αγγέλους που κέρδισε του έβαλε στη γη δηλαδή τους έδωσε δουλειές να κάνουν όπως παραδείγματο χάρη βλέπεις η κυβέρνηση βάζει την αστυνομία να φυλάξουν τον κόσμο τα εγκλήματα και από τις διάφορες άλλες δραστηριότητε. Αυτός έβαλε τους δικούς του δαίμονες τους οποίους απέκτησε από αυτή την επανάσταση να κάνουν μια δουλειά. Και η δουλειά ήταν που κάνανε να πλανήσουν οι δυνατόν τους εκλεκτούς. Όταν αγαπητοί έχουμε αυτή τη γνώση και ξέρουμε στην πάλη μας με ποιον παλεύουμε τότε ξέρουμε να ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει δύναμη και να το, να το καταλαβαίνουμε και να το γνωρίζουμε. Και έτσι να ξέρουμε πώς κάνουμε τη μάχη. Σε αυτή την περίπτωση είναι μια δεύτερη περίπτωση που ο Σατανά τώρα ρίπτεται στη γη. Δηλαδή τον αναγκάζουν να πέσει στη γη και μέσα σε αυτή τη νίκη του αφαιρείται το δικαίωμα να ξαναπαρουσιαστεί στον Θεό και να κατηγορήσει τους, Χριστιανούς, τους πιστούς. Ο Θεός σε αυτή την οικονομία μας λέει ότι έβαλε τον Χριστό να είναι παράκλητος προς τον Πατέρα για μας. Πολλές φορές τα κατάφερε, αλλά ο δικός μας μεσίτης, γιατί έτσι μας συστήθηκε ο Χριστός, δεν έκανε τίποτε άλλο να μας τακτοποιεί μπροστά στον Θεών. Όταν καταλαβαίνουμε αγαπητοί είμαστε εκείνοι που είμαστε σήμερα, μένουμε στην πίστη μέχρι σήμερα, γλυκαινόμαστε από τις υποσχέσεις του Θεού μέχρι αυτή τη στιγμή είναι όχι γιατί εμείς τα καταφέραμε αλλά γιατί ο Θεός είχε λάβει όλη τη μέρημνα ώστε αυτή η προσπάθεια του εχθρού στη δικαιοσύνη του να μην τελεσφορήσει. Ο Κύριος μας ήταν εκεί υπερημών. Και τώρα στο εδάφιο 10 με 12 ύστερα από ο σατανάς ερήφθη στη γη και του αφαιρέθη το δικαίωμα να ξαναπαρουσιαστεί στον Θεό γιατί ήταν νικημένος μας λέγει εδώ στο, δέκα 10 χωρίο τα εξής λόγια ο Λόγος του Θεού και ήκουσα φωνήν μεγάλη λεγόντων εν του ουρανού. Φωνή μεγάλη που έλεγαν στον ουρανό και δοξολογούσαν και μεγάλυναν τον Θεόν για ένα γεγονός. Για το γεγονός ότι ο σατανάς νικήθηκε και δεν του επιτρέπεται πλέον να Ανεβεί εκεί στην παρουσία του Θεού και λέγει: Τώρα έγινε η σωτηρία. Δηλαδή δεν υπάρχει ο κατήγορος πλέον. Όλα τα πράγματα έχουν τακτοποιηθεί. Η δύναμη τη θυσία του Χριστού έχει εξασφαλίσει μια μόνιμη κατάσταση <coughs> για εκείνους οι οποίοι τον ακολουθούν και ζουν μαζί του. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η εξουσία του Χριστού. Αγαπητοί φωνάζουν και λένε ότι τώρα έγινε η σωτηρία, σφραγίστηκε. Τώρα υπερίσχυσε η δύναμη του Χριστού. Δεν υπάρχει πλέον καμία δύναμη να την Εκείνος ο οποίος παρουσιαζόταν και προκαλούσε στη δικαιοσύνη του Θεού να γίνει ό,τι έγινε στην περίπτωση του Ιώβ και σε τόσους άλλους μάρτυρες τους οποίους δεν μας τους φανέρωσε ή ακόμα σε όλους εκείνους τους διωγμούς που γίνανε και υπέφεραν οι Άγιοι του Θεού. <coughs> Τώρα η εξουσία του Χριστού μόνιμα εμπεδόθηκε και δεν έχει εξουσία εκείνο να παρουσιαστεί πλέον στο Θεό. Και το τρίτο το οποίο ψέλνουνε και τραγουδάνε και φωνάζουνε και διαλαλούνε όλες οι, όλα τα πλήθη των ουρανών τόσο <coughs> οι Άγιοι όσο και οι Άγγελοι και όλες οι δυνάμεις λένε και <coughs> <coughs> η εξουσία του Χριστού αυτού διότι κατερρίφθη ο κατηγορών του αδελφού Σιμών. Ο κατηγορών αυτού ενώπιον του Θεού, ημέρα και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν. Αφού ήρθε αυτά τα τρία πράγματα, η σωτηρία, η δύναμη και η βασιλεία του Χριστού, του Χριστού, ανακοινώνεται <coughs> πλέον στην αποκάλυψη ότι. ότι εκείνος ο κατηγορών δεν υπάρχει πλέον να κατηγορήσει και η δικαιοσύνη του Θεού μόνιμα αποδέχεται το έργο που έκανε ο Χριστός σε όλους τους Αγίους Του. Ο, ο Ιωάννης αγαπητής στην, στην πρώτη επιστολή στο Β' κεφάλαιο και ένα γράφει τεκνία αυτά σας γράφω δια να μη αμαρτήσετε ε, και αν της αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα Ιησού Χριστό των δίκαιων. Αυτή τώρα εδώ λέγει αγαπητοί ότι αυτοί που ήσανε στον ουρανό και εφώναζαν και έψαλαν και έλεγαν αυτό τον ύμνο λέει και αυτοί ενίκησαν αυτόν πως τον νίκησαν και γράφει εδώ παιδά αγαπητοί ότι το πρώτο που τον νίκησαν ήταν με το αίμα του Χριστού εκείνο είναι αγαπητοί η δύναμή μας η δύναμη της πίστεώς μας είναι η απάντηση του Θεού, το αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτία, Και λέγει ότι ο Ιωάννης να μην αμαρτήσουμε, αλλά αμαρτία είναι μεγάλη κουβέντα. Όταν έρθει μια σκέψη που είναι, δεν είναι καλή, έρχεται ο Χριστός και την τακτοποιεί. Όταν συμβεί κάτι στη ζωή μας, έρχεται ο Χριστός με το αίμα Του και το σβήνει και κάνει <coughs> συνέχεια σε μας ένα καινούριο δοξασμένο πράγμα. Στην πρώτη προσκορινθίους επιστολή το Ιώτα 28 εδάφιο λέγει ο Απόστολος Όταν δε υποταχθώσεις αυτόν τα πάντα τελευταία που δεν είχε υποταχθεί ήταν ο διάβολος ο Μιχαήλ με τις δυνάμεις του ουρανού τον έριψε στη γη ανακοινώθηκε ότι αυτός έγινε σωτηρία, ο Χριστός πήρε την εξουσία και τη βασιλεία και είναι Κύριος <coughs> και λέει ο Απόστολος σε αυτή την επιστολή τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί στον υποτάξαντα σε αυτόν τα πάντα δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού ότι με αυτή τη νίκη του Μιχαήλ ολοκληρώνεται το έργο και τακτοποιείται αυτή η τρομερή κατάσταση που έγινε εξαιτία τη επανάσταση του διαβόλου και της ανυπακοής του ανθρώπου. Ο Χριστός λοιπόν, ο οποίος εν αρχή είτο στον Θεό και ήταν μέσα στον Θεό και δημιουργούσε για λογαριασμό του Θεού και συντηρούσε το σύμπαν γιατί έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού εκείνος που μας λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους ότι κένωσε τον εαυτόν του και έλαβε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και βρέθη κατά το σχήμα ως άνθρωπος και ύστερα όταν σταυρώθηκε στο σταυρό και απέκτησε με την Ανάστασή του την αιώνια σωτηρία στον πιστεύοντα και ανελήφθηκε δόξη και κάθισε στα δεξιά του πατέρα μεσή τη καινούργια διαθήκη. Αγαπητοί, ήταν το έργο άρχισε τον καιρό που γεννήθηκε η αμαρτία και ο Χριστός ως ο Σωτήρας ενήργησε και ενεργούσε και ενεργεί μέχρι σήμερα ούτως ώστε εμείς να μένουμε στη δική του Σωτηρία. Τώρα που ο διάβολος κατερρύφθη που η χάρις έκλεισε, που οι Άγιοι συγκεντρώθηκαν στην παρουσία του Θεού, τώρα λέγει και ο Χριστός θα μπει στην αρχική σχέση που ήταν με τον Πατέρα. Κατά συνέπεια, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα γίνουν τα πάντα εν πάση εν όπως ήτανε Προτού μπει αυτό το μεγάλο κακό στον κόσμο η αμαρτία που προκλήθηκε εξαιτία τη επιθυμία του διαβόλου να γίνει αυτό να λατρεύεται αυτό όπω ο Θεό. Το δεύτερο μα λέει, μας παρουσιάζει του κατηγορούμενου από τον το δράκο. Μέχρι αυτή τη στιγμή όλους μας μας κατηγορεί και η κατηγορία πολλές πολλές φορές αγαπητοί γίνεται χωρίς να υπάρχει αληθινή βάση, όπως έγινε με τον Ιό, αλλά αγαπητοί πολλές φορές. Τι γίνεται, συμβαίνει όπως λέει ο Απόστολος, πέφτει ο δίκαιος εφτά την ημέρα αλλά σηκώνεται εφτά χάριτη του Θεού και έρχεται ο Χριστός να τα, το, τα το, τακτοποιήσει. Και είναι αυτά τα τρία που ανέφερα προηγουμένως, το αίμα του Χριστού, ο λόγος της μαρτυρίας των πιστών, που το απέδειξαν με το θάνατό τους. Αγαπητοί, αυτά έχουν μεγάλη δύναμη για τον πιστό. Το πρώτο πράγμα είναι πιστεύουμε όπως είπαμε στο αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Το αίμα του Χριστού μας κρατάει κάθε μέρα στην παρουσία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος παρουσίασε ότι όταν ο Χριστός μας ανέστησε, αναστήθηκε, ανέστησε και μαζί του εκείνους που θα πίστευαν και τους κάθισε στα δεξιά του Πατέρα και μένουν εκεί παρόλο που έχουμε εμεί μερικές φορές κάτι μικρότερα, κάτι πράγματα. Εκείνο το οποίο μας κρατάει σε αυτή τη θέση είναι ο Χριστός και το αίμα του που έχει για μας. Το δεύτερο είναι ο λόγος της μαρτυρίας. Εμείς αγαπητοί, εκείνα που λέει ο λόγος του Θεού, τα πήραμε σοβαρά, τα κρατάμε, ζητάμε από το Θεό να μας οδηγήσει και άμα πιάσουμε τον εαυτό μας σε περιπτώσεις που δεν το έχουμε κάνει, ζητάμε συγνώμη και ζητάμε να μας αποκαταστήσει. Και αυτό αγαπητοί κατορθώνεται με την μαρτυρία που έχουμε από το Λόγο του Θεού ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Αλλά υπάρχει και το τρίτο. Όπως είχα αναφέρει η εκκλησία της Λαοδικίας είχαν τον Χριστό μερικοί μέσα οι οποίοι άκουσαν τη φωνή του, άνοιξαν την πόρτα, μπήκε μέσα και κατοίκησε ο Χριστός αλλά ήσανε και πολλοί που δεν είχαν τον Χριστό. Όταν έφυγε η εκκλησία τότε κατάλαβαν το μεγάλο λάθος που κάνανε στη ζωή τους. Και εκείνοι όπως μας λέγει όταν ανοίχτηκε η πέμπτη σφραγίδα και ζήταγαν από τον Κύριο να, εκδικάσει, να εκδικήσει το αίμα αυτών από τον κατοικούντον επί της γης, τους είπε να περιμένουν λίγο έως ότου συμπληρωθώσει και η σύνδουλοι αυτών. Αυτοί οι αγαπητοί πίστεψαν, δέχτηκαν τη θυσία του Χριστού έβαλαν τη ζωή τους δεύτερη από την Ανάστασή τους και την αιώνια ζωή, πέθαναν για το όνομα του Χριστού και έγιναν νικητέ. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο σε αυτή την περίπτωση η όχλη εκεί στον ουρανό με δυνατή φωνή εφώναζε. Και έρχεται το τρίτο πράγμα που γινόταν εκεί και λέγει στο εδάφιο 12 λέγει τα εξής «Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εναυτής». Αγαπητοί λένε όλοι αυτοί να εφραίνονται οι ουρανοί και όλοι εκείνοι που ήσαν στον ουρανό. Εμείς πολλές φορές λέμε ότι όταν ένας άνθρωπος πιστεύει γίνεται χαρά στον ουρανό. Αλλά δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Όταν όμως γίνει αυτή η μεγάλη αλλαγή μέσα στο πνευματικό σύμπαν τότε αγαπητοί Πρώτη που θα καταλάβουμε εκείνη την ημέρα τι μεγάλη χαρά, τι μεγάλη ευτυχία, τι μεγάλο πράγμα είναι να μην υπάρχει ο διάβολος. Τι μεγάλο πράγμα είναι ο πιστός να καταλάβει την αληθινή λατρεία στον Θεό και να τον λατρεύει με την καρδιά του και εκεί αγαπητοί θα ανοίξουν οι καρδιές τους για να ομολογήσουν ότι αυτό είναι μεγάλη χαρά. Οι χαρές που περάσαμε εδώ και που περνάνε οι άνθρωποι είναι μηδαμινές μπροστά σε εκείνη την χαρά που θα είναι τότε. Και λένε οι Άγιοι εκείνοι που φωνάζουν εξαιτία αυτή τη μεγάλη μεταβολή που ο διάβολος δεν υπάρχει για να κατηγορεί λένε ότι ευθένεστε η ουρανοί όλο το σύμπαν διότι αγαπητοί η αμαρτία μας λέγει ο Απόστολος στην προδρομέως επιστολή έφερε όλη τη δημιουργία να συναγωνία και να συστενάζει μαζί με τα παιδιά του Θεού. Και αυτή η απελευθέρωση φέρνει μεγάλη δοξολογία. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι η ουρανοί, δηλαδή ο το φυσικός ουρανός που εμείς βλέπουμε, που εξηγήσαμε την άλλη φορά, ο αστρικός ουρανός που είναι ύστερα από το φυσικό ουρανό που είναι η δημιουργία, η δοξασμένη του Θεού. Και ο τρίτος ουρανός που υπάρχει ο Απόστολος Παύλος και είδε πράγματα ανεκλάλητα. Σε όλο αυτό το σύμπαν γινόταν μια ταραχή. Γιατί ακόμα δινότανε το δικαίωμα σε εκείνον που έφερε αυτή την κατάσταση να μπαίνει και να μολύνει αυτό το καθαρό σύμπαν. Κι έτσι εδώ λέει να εφραίνεται, να εφραίνεται η ουρανή και στην ανακοίνωση που κάνουνε, λένε ουε στη γη. Αυτή θα είναι η μεγάλη διαφορά. Εμείς που θα έχουμε πάει επάνω, που θα απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Χριστού, που θα δούμε και θα γνωρίζουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που έγινε, αυτό το περιορισμό του εχθρού μας εδώ στη γη, που δεν υπάρχουν πλέον Άγιοι, αγαπητοί, λέγει ο Λόγος του Θεού, ουέ εις τη γη. Εάν σήμερα που ακόμα η εκκλησία είναι εδώ, που ακόμα κηρύτεται το Ευαγγέλιο, που ακόμα διαλαλείται η δικαιοσύνη του Θεού και καλούνται οι άνθρωποι εις μετάνοια και σωτηρία. Αν σήμερα αγαπητοί γίνονται αυτά τα πράγματα που πολλές φορές θλίβουν την καρδιά μας, φέρνουν αναστάτωση στο πνεύμα μας, δημιουργούν ερωτήματα μέσα μας. Αγαπητοί, σκεφτείτε τι θα γίνει όταν η Εκκλησία δεν θα είναι εδώ, όταν το Πνεύμα το Άγιο δεν θα είναι εδώ, όταν ο διάβολος νικημένος θα έχει πέσει στη γη. Αν μέσα στην ιστορία έφερε ο Κάιν να σκοτώσει τον αδερφό του. Εάν μέσα στην ιστορία έφερε τον Ισραήλ που είδε με τα μάτια του με ποιο τρόπο ο Θεός τον έβγαλε από την Αίγυπτο τους είδανε ότι ο Θεός έφερε τη θάλασσα πάλι και τους έπνιξε μέσα στην, στην θάλασσα. Που όταν δεν είχαν ψωμί τους έδωσε ψωμί και τούτης τους κατάφερε να γυρίσουν στην υδρολατρεία και να θυμώσουν τον Θεό. Και είναι ανάγκη αυτό να το βάλουμε αγαπητοί στη δική μας κατάσταση. Να δούμε καθαρά τι ο Θεός θαύμα έκανε σε μας. Δεν είμαι εγώ σταθερός. Δεν είσαι εσύ ο σταθερός. Εκείνος ο οποίος είναι σταθερός είναι ο Κυριός μας που μας υποσχέθηκε θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνος που υποσχέθηκε θα περάσετε από τα ποτάμια αλλά δεν θα βρακείτε. Εκείνος είναι ο οποίος μας κρατάει και θα έρθει η μέρα που θα αναγνωρίσουμε το μεγαλείο του Θεού και του έργου που έκανε σε εμά. Και δεν μπορεί να μπορεί τότε παρά να ξεσπάσουμε σε δοξολογία και σε ευχαριστία. Όπως ακριβώς έγινε με τους Ισραηλίτες όταν ήσανε στην Αίγυπτο πιάνανε και πιάνανε το Μωυσή. Τι ήρθες να μας κάνεις, να μας βγάλεις από την Αίγυπτο και να γίνει η ζωή μας τόσο δύσκολη και τους έλεγε περιμένετε και θα δείτε τη δόξα του Θεού. Υπέφεραν μια περίοδο όταν πέρασαν την ερυθρά θάλασσα τι έγινε. Πήρανε τα τύμπανα οι γυναίκες και οι αδελφοί του Αρών η Μαριάμ και έψελναν τον ύμνο του Μωυσέως. Και τι ήταν ο ίνο εκείνο, Ότι ο εχθρό δεν υπάρχει. Και εδώ βλέπουμε την ίδια το ξασμένη σκηνή. Όλοι οι άγιοι που έχουν φτάσει εκεί, όλοι οι άγγελοι που πολέμησαν για να έρθει αυτή η κατάσταση γιατί πολέμαγαν. Συλλέγει ο λόγο του Θεού ότι οι άγγελοι του Θεού στρατοπεδεύουν γύρω τους φοβουμένους των Θεών. Μας λέγει για τον Δανιήλ ότι προσευχόταν υπέρ του λαού του και ο Θεός του είπε ότι από την ημέρα που άρχισε να προσεύχεσαι ακούσαμε την προσευχή σου και ερχόταν η ανακοίνωση. Αλλά ο άρχοντας της Περσίας εμπόδιζε εμάς για 21 μέρες. Αγαπητοί, εκείνη την ημέρα θα δούμε τα μεγαλεία του Θεού. Ποιο είναι το μάθημα που παίρνουμε. Μέσα στην πνευματική μας φτώχεια, μέσα στα λίγα που ξέρουμε, αναγνωρίσαμε ότι το αίμα του Χριστού είναι το μυστικό της σωτηρίας μας. Το δεχτήκαμε, μας έπλυνε και το πνεύμα το Άγιο μας αναγέννησε σε νέα ζωή. Και τώρα, ύστερα από όλα αυτά που έκανε ο εχθρό όλα αυτά τα χρόνια, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δοξασμένη ευφροσύνης. Αν του πούμε, κύριε του κυρίου, σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανε την τιμή και να τα ζήσουμε και να τα μάθουμε και να τα ομολογήσουμε. Και το όραμα μας αγαπητή να είναι εκεί. Μια μέρα έχουμε δοξασμένο μέλλον. Δεν μπορούμε να το τελειώσουμε αυτό το κεφάλαιο απόψε. Με τη χάρη του Θεού την άλλη Τετάρτη θα συνεχίσουμε με να τελειώσουμε αυτό το κεφάλαιο, όχι για μας, η δική μας υπόθεση έχει τελειώσει, αλλά να τελειώσουμε για το Ισραήλ, το οποίο σήμερα δεν άκουσε. Ο Θεός το φύλαξε, αλλά το τίμημα ήταν πολύ βαρύ να πληρώσουν. Και θα πληρώσουν. Και αυτό μας θα αναφέρει στα επόμενα εδάφια που θα μελετήσουμε την άλλη τε, Τετάρτη. Ο Κύριος αγαπητή να μας σκεπάσει με τη χάρη Του για να μας ευλογήσει. Ας σταθούμε επάνω να προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, πολύ σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για τη χάρη Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας έμαθες ότι ο Χριστός είναι το παν στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας γνώρισες μόνον το αίμα του Χριστού. Μπορεί να μας πλύνει και να μας καθαρίζει και να μας κρατάει αμέντους ενώπιον σου. Όποιες και να είναι κύριοι στεναχώριες εδώ, οι αγωνίες, οι προβληματισμοί, εσύ κύριε έχεις ετοιμάσει μια δοξασμένη μέρα. Η μέρα εκείνη που ο εχθρός μας νικημένος θα περιοριστεί μέσα σε αυτό το χώρο της γης. Και εμείς απολαμβάνοντας το πρόσωπο του Χριστού θα χαιρόμαστε την αιωνιότητα και θα φωνάξουμε εφραίνεστε οι ουρανοί. Σε ευχαριστούμε Κύριε, κάτω μέσα μας βίωμα, κάτω μέσα μας πίστη, ούτως ώστε ο Λόγος Σου να είναι κυρίαρχος στη ζωή μας. Σκέπασε μας με έλεος και απόλυσε μας με τη χάρη Σου, για τα ζητάμε στο όνομα και διαχάριτη του Χριστού του Σωτήρος ημών. Άμην. Três.